Μπορεί να μειώθηκε η προσέλευση των καρδιολογικών περιστατικών στα νοσοκομεία της Κρήτης στις μέρες της καραντίνας λόγω κορονοϊού, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι μειώθηκαν και αυτά καθ' αυτά τα καρδιολογικά περιστατικά. Αυτό προκύπτει από την τελευταία μελέτη που έγινε στις καρδιολογικές κλινικές των 7 νοσοκομείων του νησιού την περίοδο της καραντίνας και τα στοιχεία έφερε στο φως ο καθηγητής καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργος Κοχεδάκης, ο οποίος μιλώντας χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV και στην Νικολέτα Σφακενάκη, υπογράμμισε ότι εν λόγω μελέτη αξιοποιεί με τη συγκριτική μέθοδο και τα αριθμητικά στοιχεία ασθενών την περίοδο από 12 Μαρτίου έως 13 Απριλίου 2020 και το αντίστοιχο διάστημα του περσινού έτους. Είδαμε ότι μειώνονται τα οξέα στεφανία σύνδρομα. Μειωθήκανε γύρω στο περίπου 45%, ήταν δηλαδή πολύ λιγότερα αυτό το μήνα. Όμως τα οξέα εμφράγματα του μυοκαρδίου δεν μειωθήκανε. Ήταν από 32 πήγαν 29. Δηλαδή μείναν σταθερά. Με βάση τη μελέτη που παρουσιάζει σήμερα αναλυτικά και η εφημερίδα Νέα Κρήτη, οι προσελεύσεις στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Παγνή για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι ήταν 306 ασθενείς, ενώ για το τωρινό ήταν μόλις 156. Υπήρξε μία μείωση κατά 50% των προσελεύσεων. Αυτό βέβαια και με μια μελέτη που σήμερα βγήκε στην επιφάνεια για όλη την Αθήνα, για όλη την Ελλάδα, συγγνώμη, φαίνεται ότι υπάρχει μια μείωση προσελεύσεων στα νοσοκομεία της τάξης από 60 μέχρι 80%. Υπάρχει μια μείωση ακόμα και στα ιδιωτικά ιατρία μέχρι 90% ανάλογα με την ειδικότητα και ακόμα και στην πρωτοβάθμια υγεία, κέντρα υγείας, πάλι μία μείωση γύρω στο 70%. Με βάση επίσης τις επιστημονικές μελέτες που έχουν γίνει σε Αμερική και Αγγλία, ο αριθμός των ευνίδιων θανάτων λόγω καρδιολογικών νοσημάτων παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε ότι η στεφανία νόσος εξακολουθεί να είναι η πρώτη αιτία θανάτου στον κόσμο. Θα σας πω σαν παράδειγμα ότι για το 2020 περιμένουμε 20 εκατομμύρια θανάτους από νοσήματα καρδιαγγειακά στον κόσμο. Τώρα συγκρίνεται τα 20 αυτά εκατομμύρια θανάτων με τους θανάτους που περιμένουμε από τον κορονοϊό. Εν τω μεταξύ προκύπτει ότι οι ασθενείς με βαριά καρδιολογικά προβλήματα κινδυνεύουν περισσότερο να νοσήσουν από τον κορονοϊό την ίδια στιγμή που ο ίδιος ο ιός επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία της καρδιάς. Όπως σημείωσε πάντως ο Γιώργος Κοχιαδάκης, η καθιστική ζωή που επέβαλε στους πολίτες η καραντίνα σε συνδυασμό με τις ατασταλίες στη διατροφή δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε μια έκρηξη στεφανιαίων συνδρόμων το επόμενο διάστημα. Όλες αυτές δηλαδή οι αιτίες που είναι προδιαθεσιτές και οι παράγοντες για τη στεφανία νόσο μας ανησυχούν σαν επιστήμονες και γι' αυτό το λόγο περιμένουμε, είμαστε ανήσυχοι μήπως έχουμε μια έκρηξη στεφανιαίων συνδρόμων μετά την περίοδο της ή σε 2-3 μήνες που θα έχουν αυτή τα μέτρα. Η συγγραφή της εν λόγω μελέτης φέρει τις υπογραφές των καθηγητών ιατρικής Γεωργίου Κοχεδάκη, Στυλιανού Πετούση, Ιωάννη Αναστασίου και Φραγκίσκου Παρθενάκη.